καλησπέρα. Ξεκινούμε την μεσημβρινή απογευματινή συνεδρία σε ένα συνέδριο με ένα καινούριο κόνσεπτ εξαιρετικά ενδιαφέρον μέχρι τώρα που επικεντρώνεται στα TKIs. Έμπειροι και παλιοί αλλά και νεότεροι ομιλητές μας παρουσιάζουν εξαιρετικά ενδιαφέροντα θέματα. Εκ μέρους και της συμπροέδρου μου, της κυρίας Μπόνιου, θα προχωρήσουμε ξεκινώντας με την πρώτη ομιλήτρια, την κυρία Λέβα, παθολόγο-ογκολόγο στη Θεσσαλονίκη, που θα μας μιλήσει για τα TKIs στον υπατοκυταρικό καρκίνο και αν αντέχουν την επίθεση της ανοσοθεραπείας. Θα παρακαλέσω όλους τους ομιλητές, επειδή είμαστε πάρα πολύ σφιχτά με το πρόγραμμα, να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομοι, αν είναι δυνατόν να κρατηθούμε στα 12-13 λεπτά για να υπάρχουν και χρόνος για ένα-δυο ερωτήσεις ανά ομιλία. Παρακαλώ, Σοφία. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση τον Πρόεδρο, τον κύριο Μανουηλίδη, σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον και καινοτόμο συνέδριο. Θα συνεχίσουμε και μετά το μεσημβρινό διάλειμμα να μιλάμε για τα TKIs στον υπατοκυταρικό καρκίνο, ο οποίος την τελευταία δεκαετία έχει αρχίσει να μας απασχολεί όλο και περισσότερο, καθώς αυξάνεται τόσο η συχνότητα όσο και η θνησιμότητά του. Ο υπατοκυταρικός καρκίνος και η διαχείρισή του έχει να κάνει αρκετά με το στάδιο της νόσου, με τον performance status των ασθενών, αλλά και φυσικά με την υπατική λειτουργία και τις υπατικές εφεδρίες. Έτσι, σε αρχικά στάδια, πιο ριζικές θεραπείες προσφέρουν μία πενταετή επιβίωση στο 60 με 80% των ασθενών, ενώ σε προχωρημένα στάδια της νόσου έχει θέση συστηματική θεραπεία, η οποία όμως δυστυχώς εμφανίζει πτωχά ποσοστά επιβίωσης και όχι καλή πρόγνωση για αυτούς τους ασθενείς. Αδιαφυσβήτητα, η αντιμετώπιση του υπατοκυταρικού καρκινώματος αποτελεί αντικείμενο διεπιστημονικής ομάδας και σήμερα θα μιλήσουμε για τη συστηματική θεραπεία. Η χημειοθεραπεία ποτέ δεν κατάφερε να δώσει καλά αποτελέσματα σε αυτό το νόσημα και εδώ και 15 περίπου χρόνια η αναστολή στηροσινικών κινεσών είναι αυτή που μπορούν να δώσουν κάποια αποτελέσματα. Από το 2007 έχουμε στη φαρέτρα μας το σοράφενι, ένα TKI, και την τελευταία πενταετία έχουμε δει αρκετά φάρμακα να λαμβάνουν έγκριση για αυτό το νόσημα. Αρκετά από αυτά είναι αναστολή στηροσινικών κινασών και φυσικά έχει μπει και εδώ η ανοσοθεραπεία. Το σοράφενι με τις αρχικές του μελέτες versus placebo σε ασθενείς με υπατοκυταρικό καρκίνο προχωρημένο, κατά Μπαρτσελώνα συνήθως στάδιο B ή C, versus placebo δίνει τόσο PFS όσο και συνολική επιβίωση. Όχι όμως αρκετά καλά. Συνολική επιβίωση 3 μήνες περισσότερο από το placebo. Πιο πρόσφατα το lenvatinib στην μελέτη Reflect, φάσης 3 μελέτη μη κατωτερότητας, ένας multi-TKI, δοκιμάστηκε versus του σοράφενι με πρωτεύον καταληκτικό σημείο τη συνολική επιβίωση και φαίνεται να κερδίζει τη μάχη. Έτσι λοιπόν, μέσα από αυτή τη μελέτη βλέπουμε ότι το lenvatinib δεν είναι κατώτερο του σοράφενι και αριθμητικά δίνει λίγο καλύτερη επιβίωση, 13,6 μήνες versus 12,3, αλλά και λίγο καλύτερο PFS. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι τα ποσοστά ανταποκρίσεων είναι καλύτερα για το lenvatinib. Οι ασθενείς όμως με σταθερότητα νόσου φαίνεται να είναι οι ίδιοι ανάμεσα στα δύο σκέλη της μελέτης. Και εδώ φαίνεται ότι οι ασθενείς οι οποίοι απάντησαν, είχαν αντικειμενικές ανταποκρίσεις, είχαν και καλύτερη επιβίωση. Επομένως, η ανταπόκριση συνοδεύεται με επιβίωση. Όσον αφορά τώρα την τοξικότητα, το σοράφενι, που όπως πολύ καλά ξέρουμε, κάνει σε αρκετά μεγάλο ποσοστό ασθενών hand foot syndrome, ενώ το lenvatinib εμφανίζει, οι ασθενείς του εμφανίζουν κυρίως υπέρταση, πρωτεϊνουρία αλλά και δυσφωνία. Και φυσικά δεν θα μπορούσε να απέχει ανοσοθεραπεία από αυτό το νόσημα. Το nivolumab είναι από τους πρώτους ανοσοθεραπευτικούς παράγοντες που δοκιμάστηκαν. Στις πρώιμες φάσεις μελέτες έδειξε ότι δίνει ανταποκρίσεις και έτσι δεν θα αργούσε η στιγμή όπου σε μια φάση 3 μελέτη θα δοκιμάζονταν και αυτό versus του σοράφενι στην πρώτη γραμμή. Η μελέτη αυτή όμως ήταν αρνητική, αν και υπήρχε κλινικό όφελος και αριθμητικά το nivolumab που φαίνεται να είναι λίγο καλύτερο από το σοράφενι. Εν τούτης, η μελέτη δεν πέτυχε στατιστική σημαντικότητα και έτσι το nivolumab δεν προχώρησε στην πρώτη γραμμή ως μονοθεραπεία,
Βλέπουμε εδώ ότι τα ποσοστά των ανταποκρίσεων είναι καλύτερα. Παρόλα αυτά, το disease control rate, το έλεγχος της νόσου, είναι παρόμοιος στις δύο υπομάδες. Ωστόσο, το nivolumab είναι και καλύτερα ανεχτό. Θα μπορούσε κανείς να το σκεφτεί σε ορισμένους ασθενείς. Παρόλα αυτά, στην πρώτη γραμμή δεν έχει πάρει έγκριση αν μπορεί ο ασθενής να λάβει σωράφενη. Και προχωρούμε στη μελέτη IMBRAVE 150, μια μελέτη η οποία δοκίμασε ένα αντίσωμα νοσοθεραπείας στο ατεζολίσμα, αντί PD-L1, το οποίο το συνδύασε με τον μπεβασίσμα, αντί αγγιογενετικό παράγοντα. Αυτά τα δύο λοιπόν σε συνδυασμό έναντι του σωράφενη, σε αρκετά καλά επιλεγμένους ασθενείς, με καλή υπατική λειτουργία και performance status το πολύ ένα. Η ιδέα για αυτό το συνδυασμό του ατεζολίσμα με τον μπεβασίσμα είναι ότι χρησιμοποιώντας τον μπεβασίσμα που θα μπορέσει να γίνει η άρση της άνοσοκαταστολής που διαμεσολαβείται από τον VEGF και έτσι να έχουμε καλύτερες ανοσιακές απαντήσεις και καλύτερες ανταποκρίσεις. Εδώ θα ήθελα λιγάκι να εντείνω την προσοχή σας. Όπως και σε όλες τις μελέτες με ασθενείς με υπατοκυταρικό καρκίνο, έτσι και εδώ οι περισσότεροι ασθενείς είναι άνδρες. Επομένως, όταν έχουμε γυναίκα ασθενή μπροστά μας, θα πρέπει να είμαστε αρκετά επιφυλακτικοί για το τι θα κάνουμε και με τι δεδομένα κάνουμε ό,τι κάνουμε. Και επίσης να παρατηρήσω ότι υπήρχαν κάποιοι λίγοι ασθενείς σε αυτή τη μελέτη, οι οποίοι είχαν κυρσούς ισοφάγου κατά την έναρξη της θεραπείας και υπήρχαν και κάποιοι που είχαν και εξωυπατική επέκταση της νόσου. Η μελέτη ήταν θετική, ο συνδυασμός αντέζο-μπεβ κατάφερε να δώσει καλύτερη επιβίωση και PFS versus του σωράφενη, με ένα hazard ratio για τα δύο γύρω στο 0,58. Και βλέπουμε εδώ ότι οι αντικειμενικές ανταποκρίσεις ήταν αρκετά καλύτερες για το συνδυασμό αντέζο-μπεβ versus του σωράφενη. Όσον αφορά τώρα τις ανεπιθύμητες ενέργειες, αυτές ήταν λίγο περισσότερες στο συνδυασμό. Η grade 3-4 τοξικότητα δεν διέφερε σημαντικά, γύρω στο 55%, ωστόσο τα SAEs ήταν λίγο περισσότερα στο ατέζομπεβ, χωρίς να αναγνωρίστηκε κάποιος συγκεκριμένος παράγοντας ή κάποια συγκεκριμένη ανεπιθύμητη ενέργεια που ευθύνονταν γι' αυτό. Όσον αφορά τώρα τις υπόλοιπες παρενέργειες, φαίνεται ότι με το ατέζομπεβ η παρενέργεια που κυρίως απασχολεί είναι η υπέρταση, ενώ με το σωράφενη, που όπως πολύ καλά ξέρουμε, hand foot syndrome και διάρρεια. Η ποιότητα ζωής όπως αυτή καταγράφηκε από τους ασθενείς είναι καλύτερη για το συνδυασμό versus του σωράφενη. Και πριν από λίγες εβδομάδες ανακοινώθηκαν τα επικαιροποιημένα αποτελέσματα αυτής της μελέτης. 12 μήνες μετά από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από το data cutoff για την πρώτη ανακοίνωση, ο συνδυασμός ατέζο-μπεβ διατηρεί την υπεροχή του versus του σωράφενη και πιο συγκεκριμένα 19,2 μήνες μέση επιβίωση για το συνδυασμό της ανοσοθεραπείας με τον μπεβασίσμα versus 13,4 για το σωράφνιπ και PFS 6,9 versus 4,3. Και εδώ θα ήθελα πάλι να παρατηρήσω ότι οι γυναίκες είναι αυτές που δεν επωφελούνται από το συνδυασμό στατιστικά σημαντικά και επίσης ασθενείς των οποίων ο καρκίνος δεν ήταν αποτέλεσμα κάποιας υιογενούς λίμωξης φαίνεται να μην επωφελούνται σημαντικά, στατιστικά σημαντικά από το συνδυασμό και ίσως να είναι αυτοί οι ασθενείς που ακόμα θα σκεφτόμασταν στην πρώτη γραμμή να δίναμε σωράφενη. Προχωρώντας, θα δούμε τη μελέτη Keynote 524, πρώιμης φάσης μελέτης, στην οποία το λεμβάτινη δοκιμάστηκε με το πεμπρολίζουμαμπ. Δεν θα αργούσε η μέρα όπου ο συνδυασμός TKI με ανοσοθεραπεία, καθώς έχει δείξει πολύ καλά αποτελέσματα σε άλλα συμπαγήνεο πλάσματα, όπως για παράδειγμα ο καρκίνος του νεφρού, θα δοκιμάζονταν και στον υπατοκυταρικό καρκίνο. Αρκετά ικανοποιητικές οι ανταποκρίσεις. Βλέπουμε εδώ ότι οι ανταποκρίσεις συνοδεύονται με επιβίωση. Και φυσικά, φάσης 3 μελέτη έχει ήδη σχεδιαστεί. Είναι ongoing, λεμβάτινη με πέμπρο σε ασθενείς που δεν έχουν λάβει άλλη θεραπεία στην πρώτη γραμμή versus λεμβάτινη μονοθεραπεία. Πρωτεύονται καταληκτικά σημεία το PFS και η συνολική επιβίωση. Νομίζω όλοι θα αναμένουμε με πολύ έτσι ενδιαφέρον τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης όταν θα τα έχουμε. Άλλο συνδυασμός TKI με ανοσοθεραπεία, καμποζάτινη με ατεζολίσμα και αυτή φάσης 3 μελέτη σε παρόμοιους ασθενείς με καλό performance status δηλαδή και καλή υπατική λειτουργία.
Στη μελέτη αυτή τρία σκέλη, ο συνδυασμός TKI με μεσοθεραπεία versus sorafenib versus cabozantinib στην πρώτη γραμμή. Προχωρούμε να δούμε τώρα ένα συνδυασμό δύο μεσοθεραπειών, του nivolumab και του ipilimumab, anti-PD-1 και anti-CTLA-4, σε τρία δοσολογικά σχήματα. Η μελέτη αυτή έδωσε καλές απαντήσεις. Ο συνδυασμός ο οποίος είχε τις καλύτερες φαίνεται να είναι αυτός με τη μεγαλύτερη δόση του ipilimumab στα 3 μιλιγκράμμα ανά κιλό, τον nivolumab 1 μιλιγκράμμα ανά κιλό κάθε 3 εβδομάδες και η μελέτη CheckMate 9-DW, φάσης 3 μελέτη, όπου ο συνδυασμός nivo-ipi δοκιμάζεται έναντι sorafenib ή lenvatinib. Και εδώ περιμένουμε να αγωνιώσει τα αποτελέσματα. Μία άλλη μελέτη ενός αντίστοιχου συνδυασμού ανοσοθεραπείας, anti-PD-L1 αυτή τη φορά με anti-CTLA-4, durvalumab με tremelimumab σε διαφορετικές δόσεις. Δοκιμάστηκε στην μελέτη 22, πρώιμης φάσης μελέτη, όπου φάνηκε ότι καλύτερος είναι ο συνδυασμός της δόσης εφόδου του tremelimumab στα 300 mg και συνεχεία μονοθεραπεία με durvalumab. Στο φετινό ASCO GI, η μελέτη Ιμαλάια, φάσης 3 μελέτη με αυτό το συνδυασμό, ανακοινώθηκε και έδωσε αρκετά καλά αποτελέσματα για αυτό το σκέλος της μελέτης. Το σκέλος με τη μικρή δόση του tremelimumab έκλεισε πρώιμα. Επομένως, οι ασθενείς τυχιοποιήθηκαν να λάβουν είτε tremelimumab στα 300 εν συνεχεία durvalumab μονοθεραπεία, είτε durvalumab μονοθεραπεία εξ αρχής ή sorafenib. Βλέπουμε εδώ ότι τη στιγμή του data cut-off οι περισσότεροι ασθενείς ήταν υποθεραπεία με το συνδυασμό tremelimumab και durvalumab απέναντι των δύο άλλων σκελών. Τα χαρακτηριστικά των ασθενών στα τρία σκέλη της μελέτης φαίνεται να είναι καλά ισοζυγισμένα και φυσικά ήταν θετική η μελέτη καθώς έδωσε ένα hazard ratio 0,78, στατιστικά σημαντικό, και μία μέση επιβίωση για τον συνδυασμό της ανοσοθεραπείας 16,4 μήνες versus 13,8 για το sorafenib. Βλέπουμε εδώ ότι όσο περνάει ο καιρός, τα δύο σκέλη της μελέτης ανοίγουν, το οποίο είναι υπέρ αυτής της μελέτης, υπέρ του συνδυασμού της ανοσοθεραπείας. Και τώρα βλέπουμε σε αυτή τη διαφάνεια τη σύγκριση μεταξύ του durvalumab μονοθεραπεία versus του sorafenib. Αν και αρχικά είχε φανεί ότι θα υπήρχε διαφορά, στα δύο χρόνια δηλαδή είναι μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ των δύο καμπυλών, παρόλα αυτά, στα τρία χρόνια φαίνεται να συμπίπτουν οι καμπύλες και αν και αριθμητικά είναι η επιβίωση καλύτερη στον durvalumab, ωστόσο δεν είναι στατιστικά σημαντική. Σχεδόν όλοι οι ασθενείς επωφελούνται από το συνδυασμό της ανοσοθεραπείας, ωστόσο και εδώ, όπως και στη μελέτη του ATEZO-BEV, οι γυναίκες μάλλον δεν επωφελούνται τόσο και είναι το ίδιο ίσως αν πάρουν sorafenib στην πρώτη γραμμή. Και εδώ οι ασθενείς με υπατήτηδα σε φαίνεται να μην ωφελούνται τόσο από το συνδυασμό της ανοσοθεραπείας, αλλά ίσως να είναι καλύτερο το sorafenib για αυτούς. Το PFS, και εδώ παρόμοιο το PFS μεταξύ των τριών σκελών, το disease control rate επίσης, αν και οι ανταποκρίσεις είναι λίγο καλύτερες με το συνδυασμό της ανοσοθεραπείας, ωστόσο ο έλεγχος της νόσου φαίνεται να είναι παρόμοιος. Όσον αφορά τώρα την τοξικότητα, υπήρχαν περισσότεροι θάνατοι που ήταν σχετιζόμενοι με ανεπιθύμητες ενέργειες, αλλά περισσότεροι ασθενείς έπρεπε να διακόψουν τη θεραπεία τους λόγω κάποιες ανεπιθύμητες ενέργειες με το sorafenib. Συμπερασματικά, η μελέτη αυτή θα μπορούσε να είναι ίσως ένα νέο standard of care στον υπατοκυταρικό καρκίνο. Φαίνεται ότι η δόση εφόδου με το tremelimumab στα 300 mg και συνεχεία το durvalumab από μονοθεραπεία θα δίνει πολύ καλά αποτελέσματα σε ορισμένους ασθενείς και θα φαντάζομαι ότι θα λάβει έγκριση σε αυτή την ένδειξη. Προχωρώντας τώρα στη δεύτερη γραμμή, το pembrolizumab ήταν από τα πρώτα φάρμακα που δοκιμάστηκαν μετά από αποτυχία σε sorafenib ή από μη ανοχή στο sorafenib. Εν πωλής, με τη μελέτη Keynote-224 έλαβε στην Αμερική έγκριση το pembrolizumab για αυτή την ένδειξη. Εν συνεχεία, η φάση 3 μελέτη Keynote-240, στη δεύτερη γραμμή, δοκίμασε το pembrolizumab versus του placebo. Φαίνεται ότι οι ανταποκρίσεις ήταν καλύτερες με το pembrolizumab. Ωστόσο, προβληματίζει το γεγονός ότι η σταθερότητα νόσου φαίνεται να είναι καλύτερη με το πλασίμπο.
Κατά την άποψή μου δεν ήταν τόσο καλή αυτή η μελέτη για το πεμπρολίζουμαμπ, αν και κατάφερε αριθμητικά να δώσει κάποια καλούτσικα αποτελέσματα, ωστόσο αυτά δεν ήταν στατιστικά σημαντικά. Παρ' όλα αυτά το πεμπρολίζουμαμπ έχει έγκριση στη δεύτερη γραμμή, μετά από σωράφενιμπ. Προχωρούμε να δούμε έναν άλλο TKI στη δεύτερη γραμμή, το ρεγκοράφενιμπ με τη μελέτη Resource, ρεγκοράφενιμπ versus placebo μετά από αποτυχία σε σωράφενιμπ. Και φαίνεται εδώ ότι έδωσε τόσο επιβίωση όσο και PFS και έχει λάβει έγκριση στη δεύτερη γραμμή. Η τοξικότητα του ρεγκοράφενη που γνωστή και από τον καρκίνο του παχαίως εντέρου, hand foot syndrome, διάρρεια, κόπωση και υπέρταση. Φαίνεται εδώ ότι οι ασθενείς οι οποίοι έλαβαν στην πρώτη γραμμή σωράφενη, στη δεύτερη ρεγκοράφενη, όλες οι υπομάδες των ασθενών είχαν καλύτερη επιβίωση συγκριτικά με αυτούς που μετά το σωράφενη πήραν πλασίμπο. Η μελέτη Celestial μας έδωσε τα αποτελέσματα του καμποζάτινιμ στη δεύτερη γραμμή μετά από σωράφενιμ. Δεν θα επιμείνω σε αυτή τη μελέτη, καθώς παρουσιάστηκε πάρα πολύ ωραία από την κυρία Μαραγκούλη πριν από, από τη μεσημβρινή διακοπή. Θετική η μελέτη. Το καμποζάτινιμ μέσα από αυτή τη μελέτη πήρε έγκριση στη δεύτερη γραμμή. Η μελέτη Ρίτσε 2 ήταν μια μελέτη στην οποία το ραμουσίρουμαμπ δοκιμάστηκε μετά από αποτυχία σε σωράφενιμ. Σε ασθενείς όμως οι οποίοι είχαν αλφα φετοπρωτεΐνη μεγαλύτερη ίση των 400 νανογραμμαρίων ανά ml. Το άλλο σκέλος της μελέτης ήταν το placebo και best supportive care. Φαίνεται εδώ ότι σε αυτή την υπομάδα των ασθενών το ραμουσίρουμαμπ δίνει τόσο συνολική επιβίωση όσο και PFS. Βέβαια, εδώ μιλάμε για ένα PFS που δεν είναι καν, είναι ένας, ούτε 1,5 μήνας. Όσον αφορά τώρα τις ανεπιθύμητες ενέργειες, κυρίως η υπέρταση απασχόλησε με το ραμουσίρουμαμπ και βλέπουμε ότι ο αλγόριθμος της αντιμετώπισης των ασθενών με υπατοκυταρικό καρκίνο το 2020 έχει αρκετά αλλάξει συγκριτικά με μια δεκαετία πριν. Και ακόμα και ένα χρόνο μετά, το 2021-2022, υπάρχουν κάποια φάρμακα που είναι να προσθεθούν σε αυτόν τον αλγόριθμο. Υπάρχουν αρκετές επιλογές πλέον για τους ασθενείς μας. Δυστυχώς παραμένει ένα νόσημα με κακή πρόγνωση. Και έτσι συμπερασματικά έχουμε στην πρώτη γραμμή το ατέζο BEV, το οποίο έχει δώσει καλύτερη επιβίωση, είναι υπερέχει του σωράφενιμ. Το lenvatinib επίσης υπερέχει του σωράφενιμ. Εδώ έχω προσθέσει και το τρεμελίμουμα με τον τουρβάλουμα που φαίνεται και αυτό να υπερέχει του σωράφενιμ. Και στη δεύτερη γραμμή θα σκεφτόταν κανείς να δώσει σε ασθενείς που έχουν πάρει μονοθεραπεία με TKI ή ανοσοθεραπεία ενδεχομένως. Υπάρχουν όμως και άλλες επιλογές, όπως είναι άλλα TKIs με πολύ καλά αποτελέσματα, καμποζάτινιμ, ρεγκοράφενιμ και το ραμουσίρουμα σε ασθενείς που έχουν αλφα φετοπρωτεΐνη πάνω από 400. Είναι αρκετά αισιόδοξα όλα αυτά τα αποτελέσματα. Υπάρχουν αρκετές μελέτες που είναι ongoing και νομίζω ότι το μέλλον θα έρθει στην πρώτη γραμμή σε συνδυασμό TKI με ανοσοθεραπεία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Λέβα. Πριν προχωρήσουμε, θα δώσω το λόγο στον καθηγητή, τον κύριο Μακατσόρη, που πριν δεν αντελήφθη ότι είναι παρόν διαδικτυακά, αν θέλει να μας μιλήσει. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Εμμανουηλίδη και την Οργανωτική Επιτροπή για την πρόσκληση. Δυστυχώς για προσωπικούς λόγους, κάποιο θέμα υγείας, δεν μπορούσα να είμαι κοντά σας. Αλλά απόλαυσα την πρώτη ομιλία. Δεν ξέρω πώς θα το κάνουμε να συνεχίσουμε να ακούσουμε τις ομιλίες και μετά ή να υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, αν υπάρχουν αυτά. Προλαβαίνουμε μία και να προχωρήσουμε μετά όλες μαζί στο τέλος όσους χρόνος μείνει. Πολύ ωραία. Υπάρχει κάτι από το... Ο κύριος Εμμανουηλίδης θέλει από εδώ κάτι να σχολιάσει, όπως πάντα. Ο συνήθις ύποπτος. Τώρα έχουμε αρκετές θεραπείες που συγκρινόμενες με το σωράφενιμ έχουν δείξει προοχή. Προφανώς το ερώτημα είναι πώς θα ξεκινήσουμε με την ΑΒ ή Γ. Ας πούμε υπάρχουν αρκετές. Αλλά μπορεί αυτή η ερώτηση να μην έχει τόση σημασία όσο έχει πιο μεγάλη σημασία η ερώτηση εάν ξεκινήσει με την Α, ποια θα είναι η επόμενη Β, δηλαδή η επακόλουθη. Αν ξεκινήσει με την άλλη θεραπεία, ίσως να έχει άλλη θεραπεία δεύτερης γραμμής. Για παράδειγμα, το ραμουσίρουμαμπ μπορεί να μην έχει νόημα εάν έχει δώσει μπεβασίζουμαμπ από πρώτη γραμμή, γιατί πάνω κάτω δρούμε τον ίδιο τρόπο. Οπότε πρέπει κάποτε να καταστρωθεί ένας αλγόριθμος που ανάλογα με το ποια θεραπεία πρώτης γραμμής επιλέγεις να δώσεις, γιατί μάλλον απίθανο να συγκριθούν head to head,
οι διάφορες καλές θεραπείες, ποια θα είναι η επόμενη. Τι γνώμη έχετε? Ακόμα και αυτό μου φαίνεται δύσκολο να γίνει. Σίγουρα έχει να κάνει με την εμπειρία του γιατρού το τι θα δοθεί. Από την άλλη, θα θέλαμε πολύ να έχουμε βιοδείκτες ή με κάποιο τρόπο να εξατομικεύουμε τι θα κάνουμε στην πρώτη γραμμή. Αν και ο υπατοκτερικός καρκίνος δεν ανήκει στους όρους που βλέπω συχνά, ωστόσο, μελετώντας έτσι τα δεδομένα, μάλλον κατέληξα ότι ασθενείς με υπατητίδα ΣΕ και υπατοκτερικό καρκίνο αξίζει να έχουν την πρώτη τους ευκαιρία με το σωράφινγκ. Δεν φαίνεται τα υπόλοιπα να υπερέχουν αισθητά και σημαντικά έναντι του σωράφινγκ. Ασθενείς με υπατήτητα Β που έχουν ένδειξη να πάρουν ατέζο μπεύ ή μάλλον δεν έχουν αντένδειξη να πάρουν μπεύ, ίσως να πρέπει να ξεκινήσουν με αυτό. Παρ' όλα αυτά, όντως δεν ξέρουμε η αλληλουχία ποια θα πρέπει να είναι. Είναι γεγονός ότι μας λείπουν αυτά τα δεδομένα και νομίζω ότι ο καθένας πράττει σύμφωνα με τη δικιά του εμπειρία, μακάρι να το μέλλον να μας δώσει το σωστό δρόμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Μακατσόρη, έχετε το λόγο για να προχωρήσουμε.